Ζητήθηκε η παρέμβαση από τον εκπρόσωπο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Γιάννης Γκιόκας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Γκιόκα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Σας ακούμε, κύριε Γκιόκα, ελάτε. Ναι, ζήτησα να κάνω παρέμβαση. Παρακαλώ. Γιατί είναι η πολλωστή φορά που αναφέρεστε στο ΚΚΕ, ερμηνεύετε το ΚΚΕ ή μάλλον το παρερμηνεύετε το ΚΚΕ και την ανακοίνωση που έβγαλε, χωρίς να μπαίνετε στον κόπο να απευθυνθείτε στο ίδιο το ΚΚΕ. Σε ποιον αναφέρεστε τώρα, κύριε Γκιόκα? Σε ποιον αναφέρεστε? Θέλετε να την ξαναδούμε την ανακοίνωση μαζί? Όχι, την ξέρω πολύ καλά την ανακοίνωση. Άρα, όταν αναφέρεστε στον κύριο Μπογδάνο, λοιπόν, γιατί τον αναφέρετε στην ανακοίνωση σας? Η ανακοίνωση, κύριε οικονόμου, εκφράζει την καταδίκη της σε αυτό το περιστατικό που έγινε, στη μοντιστική επίθεση απέναντι στον κύριο Μπογδάνο. Ναι, αλλά δείχνετε τον κύριο Μπογδάνο. Τον στοχοποιείτε όμως. Μισό λεπτό. Τονίζει ότι είναι επικίνδυνη ενέργεια. Ναι, σωστά. Λοιπόν, και λέει, όπως πολλές αντίστοιχες ανακοινώσεις στο παρελθόν για τέτοια φαινόμενα, και σας καλώ αν θέλετε να τις προβάλλετε, ναι, ότι τέτοιες ενέργειες είναι βούτυρο στο ψωμί όσων επιδιώκουν την καταστολή, την αστυνομοκρατία. Μπράβο. Και τον αυταρχισμό. Όπως ο κύριος Μπογδάνος. Ανάμεσα στους οποίους χαφκεδισμό. Χαφκεδισμό. Με συγχωρείτε. Χαφκεδισμό. Λέτε και χαφκεδισμό. Έχει δίκιο ο κύριος Μπογδάνος. Δύναμη, κύριε Γκιόκα. Να ακουγόμαστε, παιδιά. Μισό λεπτό. Κωνσταντίνος. Χαφκέδες χτυπάνε τα ένοπλα μέρη. Κωνσταντίνε, δεν ακουγόμαστε. Από την εκπομπή σας ήταν. Ελάτε, κύριε Γκιόκα, σας ακούμε τώρα γιατί. Άρα λοιπόν το τίτλο του χαφκεδισμού, κύριε Μπογδάνος. Μισό λεπτό, Κωνσταντίνε, ερχόμαστε. Μιλήσατε για χαφκεδισμό. Και αναφέρομαι, λέω αυτό το τίτλο. Όχι, ναι, μιλήσατε για χαφκεδισμό. Η λέξη όταν αυτή οπλίζει χέρια. Στοιχεία για δηλαδή αυτή, κύριε Γκιόκα. Ελάτε. Δεν πήγα για να πω σε διάλογο με τον κύριο Μπογδάνο. Γιατί, Κωνσταντίνε, δεν ακουγόμαστε όλοι μαζί. Μιλήσατε για χαφκεδισμό, κύριε Γκιόκα, ναι ή όχι? Ναι, και σας λέω. Γιατί μιλήσατε για χαφκεδισμό δείχνοντας ένα βουλευτή? Θα με αφήσετε να μιλήσω, κύριε οικονόμου? Να μιλήσετε, αλλά να απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάμε. Το πώς θα απαντήσω είναι δικό μου θέμα, δεν είναι δικό σας. Ναι, να απαντάτε, λέμε. Ναι, και σας λέω. Βεβαίως. Ότι βεβαίως μιλήσαμε. Το χαφιεδισμό. Ναι, δείξατε τον βουλευτή όμως. Τον έχει κερδίσει επάξιο, κύριε Μπογδάνο. Α, τον έχει κερδίσει. Δηλαδή είναι σωστό αυτό που μας λέτε τώρα. Να καταδικάζετε μια τρομοκρατική ενέργεια και να δείχνετε ένα βουλευτή για χαφιεδισμό, είναι σωστό? Να ρωτήσω κάτι. Αυτό κάνει ο κύριος Μπογδάνος. Αυτό κάνει. Το επιμένετε δηλαδή. Αλλά ξαναλέω, δεν ξέρετε τη στάση του ΚΚΕ εδώ και χρόνια απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Ξέραμε, αλλά τώρα μαθαίνουμε ότι έχει και πολύ χειρότερα. Δεν ξέρετε ότι... Αν σας πω κατσαπλιάδες θα ενοχληθείτε. Αυτές τις ομάδες... Αν σας πω κατσαπλιάδες θα ενοχληθείτε. Και είναι βούτυρο στο ψωμί όσων επιδιώκουν την καταστολή. Καλά θα κάνετε να ενοχληθείτε. Δεν ξέρετε τι στάση κρατήσαμε, κύριε οικονόμου, στην περίπτωση του Πρίτανη. Του Πρίτανη. Την διαπόμευση του Πρίτανη. Το δίκιο σας εδώ και ώρα. Πώς είπαμε ότι θα αξιοποιηθεί για την καταστολή και μας προέκυψε πανεπιστημιακή αστυνομία. Και εμείς καβαλάτε μια δολοφονική επίθεση για να κάνετε το κομμάτι σας. Ελάτε, κύριε Μπογδάνη. Μια κουβέντα, κύριε Μπογδάνη. Καβαλάτε μια δολοφονική επίθεση. Ο κύριος Γκιόκας καβαλάει αυτή τη στιγμή μια δολοφονική κύριε επίθεση οικονόμου, για να εξαπολύσει ύβρις σε εκλεγμένο βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου. Κύριε Γκιόκα, μιλάτε για τον ίδιο. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να απαντήσει όμως. Στο ΚΚΕ. Καθόλου ναι μεν αλλά. Πάντως το, κύριε Γκιόκα, το χαφιεδισμός είναι πολύ βαριά έκφραση. Πάρα πολύ βαριά έκφραση να το λέτε για ένα βουλευτή. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ εξακολουθεί σε μία γραμμή και σε ένα βιολί που οπλίζει χέρια. Εντωμεταξύ, ο κύριος Γκιόκας ζήτησε να μιλήσει για να μην μιλήσουμε εμείς. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τι λέτε τώρα, πρώτη φορά το λέμε έτσι. Ο κύριος Γκιόκας, προφανώς φοβούμενος τόσο πολύ την αλήθεια, ζήτησε να μας διαλύσει τη συζήτηση για να μην ακούγονται αυτά τα οποία δεν τον συμφέρουν. Λοιπόν, εξαπέλυσε μια απαράδεκτη υβρεολογική επίθεση απέναντι σε... Θα μιλήσει κανένας άλλος εκτός από τους εκπροσώπους του τραμπουκισμού. Ήταν ο ίδιος
που στην πορεία για το Πολυτεχνείο. Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι του τραμπουκισμού τώρα, κύριε Μπογδάνη, και εσεί? Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπογδάνη. Αυτό σα ενδιαφέρει, κυρία Δημοσιοπούλου? Μα έτσι θα το πάμε τώρα. Αυτό σα νοιάζει? Έτσι θα το πάμε, κύριε Μπογδάνη. Κύριε Γκιώκα, πάντω το χαφιεδισμό σα. Κυρία Αναστασοπούλου, δεν περιφρουρείτε τη συζήτηση. Μισό λεπτό, κύριε Μπογδάνη. Εάν την περιφρουρούσατε, κυρία Αναστασοπούλου, που ρωτάτε τώρα εμένα, όχι, δεν το καταγγέλλετε επαρκώ. Εσεί το είπατε. Με συγχωρείτε, ο κύριο Γκιώκα πετάει την μπάλα εκτό γηπέδου και εσεί την παρακολουθείτε. Όχι, δεν την πετάει. Ο κύριο Γκιώκα μιλάει για χαφιεδισμό. Και από όσο ξέρουμε τουλάχιστον, αυτή η λέξη, κύριε Γκιώκα, είναι αξιόπινη. Θα μπορούσε να σα μιλήσει ο κύριο Μπογδάνο, ξέρετε. Όπω και εμεί θα μπορούσαμε να τον μιλήσουμε όταν από την εκπομπή σα έδινε παρανόμω στοιχεία διαδηλωτή. Όμω για την παράθεση εμεί που κάνουμε είναι ιδεολογική. Πολιτικού τελέχου. Μηνύστε με. Έρω την ασυλία μου. Μηνύστε με, κύριε Γκιώκα. Ελάτε στα δικαστήρια. Μήνυσα τον Πολάκη, τον κέρδισα. Μήνυσα τον Λούμπεν, τον κέρδισα. Μήνυσα τον Βαξεβάνη, τον κέρδισα. Μηνύστε με. Ζητώ άρση τη ασυλία μου. Μηνύστε με. Όχι, με συγχωρείτε, θα μου δώσετε τον χρόνο. Ελάτε, πείτε το, πείτε το. Θα μου δώσετε τον χρόνο. Διότι χθες... γιατί δεν μπαίνω σε διάλογο με τον Μπογδάνο. Εντάξει, κύριε Γκιώκα.